Καλεσμένο μας. Να πάμε για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε. Για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε. Είναι ο πρόεδρος του Τσελμέρε Θύμνου. Βεβαίως, μαζί ο κύριος Χρήστος Ουρουλής. Κύριε Ουρουλή, σας ευχαριστούμε που για άλλη μια φορά είστε μαζί μας εδώ και μοιράζεστε και την εμπειρία σας και τους προβληματισμούς σας. Βεβαίως. Και την ελπίδα και την αγωνία βεβαίως για τους μαθητές σας, για τα παιδιά του κόσμου. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο Βαγγέλης μπορεί να είναι η αρχή και ουσιαστικά να άνοιξε τη συζήτηση για τα όσα συμβαίνουν με τον εκφοβισμό, με τον bullying. Όμως η πραγματικότητα που βιώνουμε και καταγράφουμε και στο ρεπορτάζ είναι αμήλικτη, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Σωστά? Ναι, έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό και στο πρόσφατο παρελθόν και γενικότερα και σε ό,τι αφορά το Ρέθυμνο. Δεν νομίζω ότι έχουν γίνει δυστυχώς πολλά βήματα από τότε, ενδεχομένως να είμαστε και πιο πίσω. Πιο πίσω είμαστε, κύριε Στρουλή. Βλέπουμε και τα περιστατικά όλα είναι και αγριεύουν. Όχι απλά πολλά. Τα περιστατικά αγριεύουν και η ανταπόκριση της πολιτείας δεν είναι ανάλογη αυτής της κλιμάκωσης. Τα είδατε βεβαίως, δεν ξέρω, θα το έχετε δει και το περιστατικό. Χθες δεν ήταν στο Ηράκλειο με ένα κορίτσι 15 ετών που ξυλοκοπήθηκε άγρια από 16χρονες, από 2-16χρονες. Έξω από γυμνάσιο εδώ στο Ηράκλειο. Ναι, δυστυχώς τέτοια περιστατικά τείνουν να γίνονται ολοένα και πιο συνηθισμένα. Και νομίζω ότι είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο, δηλαδή εντοπίζονται και σε παράγοντες και μέσα στο ίδιο το σχολείο, αλλά και εκτός σχολείου και θα έλεγα κυρίως εκτός σχολείου, δηλαδή έχουν να κάνουν και με την οικονομική κρίση, τι συνθήκες υπάρχουν μέσα στις οικογένειες, ποια είναι η γενικότερη ανταπόκριση της πολιτείας σε αυτά τα φαινόμενα, αλλά και το κατά πόσο τελικά και το ελληνικό σχολείο εμπνέει τους μαθητές, ώστε να αποτελεί ένα χώρο ελκυστικό, ένα χώρο μόρφωσης. Μάλλον δεν ισχύει σε αυτό, παρόλο που οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ειλικρινά κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Αλλά εντάξει, δεν μπορούν όλα να έγκυται στο πατριωτισμό κάποιων ανθρώπων. Πρέπει να υπάρξει ένας κεντρικός σχεδιασμός, χρηματοδότηση και προσωπικό για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα. Τώρα, διαβάσαμε και η αλήθεια είναι μια θετική εξέλιξη αυτή για αυτή την πλατφόρμα που έρχεται σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό. Ουσιαστικά, η πλατφόρμα πώς θα λειτουργεί? Μπορεί ο καθένας, μαθητής, δάσκαλος, γονιός, μπορεί να μπει και να καταγγείλει κάτι? Και από εκεί και πέρα, τι θα σημαίνει αυτό, τι θα σηματοδοτήσει? Θα ξεκινήσει μια έρευνα, θα υπάρξει μια υποστήριξη? Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα? Ναι, δεν το θεωρώ θετική εξέλιξη. Καταρχάς, να πούμε ότι υπάρχουν θεσμοί για να καταγγελθεί το bullying. Δηλαδή, υπάρχουν εκπαιδευτικοί κάθε σχολείο, υπάρχει ο διευθυντής, υπάρχει η διευθύντρια. Καλό θα ήταν να υπάρχει και ο ψυχολόγος ή ο κοινωνικός λειτουργός. Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα σχολεία, στην καλύτερη περίπτωση, έχουν ένα ψυχολόγο μια φορά την εβδομάδα. Οπότε ένα ζήτημα είναι ότι ακόμη κι αν γίνει μια καταγγελία, ποιο προσωπικό υπάρχει για να τη διαχειριστεί? Αν βγει αύριο μια πλατφόρμα που να λέει ότι εγώ μπορώ να καταθέσω ότι ασθένεια έχω, αλλά δεν υπάρχει γιατρός να με περιθάλψει, τι νόημα έχει? Ναι, είναι δώρον άδωρον, σαφέστατα. Ναι, και θα λέγω ότι μάλλον μας πάει και πίσω, γιατί ενδεχομένως να δημιουργήσει και έναν εφησυχασμό, ότι μπαίνοντας σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα και δηλώνοντας ένα περιστατικό, θα λυθεί το πρόβλημα και ενδεχομένως να οδηγήσει σε μεγαλύτερη απογοήτευση. Από όσο γνωρίζω, στην αρχή θα είναι για γονείς και μαθητές επώνυμα. Ξέρετε, γενικά φτιάχνεται μια κουλτούρα πως δια πάσα νόσων υπάρχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα μας βοηθήσει να τη θεραπεύσουμε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Για να μην πω σε μια συζήτηση πόσο κοστίζουν στον Έλληνα φορολογούμενο αυτές οι πλατφόρμες. Είναι μια άλλη συζήτηση που όμως ίσως πρέπει κάποια στιγμή να την κάνουμε. Άρα, μόνο γονείς και μαθητές θα μπορούν να κάνουν την καταγγελία στην πλατφόρμα και επώνυμα, όπως μας είπατε, δηλαδή όχι ανώνυμα? Ναι, από ό,τι διάβασα, ναι, και ότι στην αρχή θα πρέπει να είναι επώνυμα. Και μετά τι γίνεται? Ωραία, κάποιος κάνει, ένας γονιός κάνει μια καταγγελία για σε οποιοδήποτε σχολείο. Μετά ποια είναι η υπόλοιπη διαδικασία με βάση αυτή την πλατφόρμα, αυτό το νέο μέτρο? Υπάρχει μια, ας την πούμε, θυμελής επιτροπή που αποτελείται από το διευθυντή ή τη διευθύντρια της σχολικής μονάδας και έναν εκπαιδευτικό σχολικής ζωής που έχει επιφορτιστεί με αυτό το έργο, οι οποίοι καλούνται να ερευνήσουν αυτό το περιστατικό. Να πούμε βέβαια ότι πλέον με την έντονη γραφειοκρατικοποίηση που υπάρχει στο ελληνικό σχολείο, οι διευθυντές έχουν ένα πάρα πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας και πρέπει να αναλάβουν και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, όπως είπα όμως, το σημαντικότερο είναι
να υπάρχει εμπιστοσύνη στο ελληνικό σχολείο και από τους γονείς και τους μαθητές. Γιατί το να υπάρχει μια πλατφόρμα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα το καταγγείλεις. Ένας μαθητής ο οποίος υφίσταται bullying είναι κατά κανόνα ένας φοβισμένος μαθητής. Yeah. Όχι μόνο επειδή υφίσταται το bullying, αλλά μπορεί επειδή δείχνει και μια εικόνα εσωστρέφες να υφίσταται το bullying. Δηλαδή λειτουργεί και ως αίτιο και ως αποτέλεσμα. Είναι λοιπόν ένα σύνθετο ζήτημα. Για μας το σημαντικότερο είναι να υπάρχει ειδικό προσωπικό σε κάθε σχολείο και σε καθημερινή βάση. Δηλαδή να υπάρχει ένας ψυχολόγος. Γιατί ξέρετε ότι εάν ένας μαθητής υφίσταται bullying και του συμβεί ένα περιστατικό Δευτέρα και ο ψυχολόγος έρχεται στο σχολείο του Πέμπτη, μπορεί μέχρι την Πέμπτη να το έχει περάσει να το πει. Μετά θα πρέπει να περιμένει την άλλη εβδομάδα. Δεν λειτουργεί έτσι. Πρέπει να υπάρχει εκεί σταθερά, να είναι ένα γραφείο, μια αίθουσα, να μπορεί ο μαθητής να χτυπήσει την πόρτα, να έρθει να συζητήσει. Και αυτά τα πράγματα θέλουν και καιρό. Θέλει και καιρό δηλαδή για να μπορέσει ένας ψυχολόγος να ξεκλειδώσει σε εισαγωγικά έναν μαθητή που. Άρα χρειάζεται προσωπικό. Επομένως, πολλές φορές οι πλατφόρμες λειτουργούν και ως άλοθη. Δηλαδή η πολιτεία έκανε το χρέος της. Ακούγομαι. Ναι, σας ακούμε. Πολύ ωραία, γιατί μου βγάλε μια ένδειξη ότι χάθηκε σύνδεση. Όχι, σας ακούμε καθαρά. Ναι. Ότι η πολιτεία έκανε το χρέος της και μετά μπορεί να φταίνε οι γονείς ή οι μαθητές ή οι εκπαιδευτικοί που δεν αξιοποιούν αυτό το μέσο που τους δόθηκε. Όπως είπα και στην αρχή, χρειαζόμαστε προσωπικό και αν θέλετε χρειαζόμαστε και ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο γενικά να βοηθάει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των μαθητών. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο οι μαθητές που υφίσταται το bullying. Πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τους μαθητές που το κάνουν. Βέβαια. Ναι, όταν δηλαδή και οι ίδιοι δεν νιώθουν το σχολείο ως ένα χώρο, σχολείο με όλη τη σημασία της λέξης, είναι πιο περιεπής αυτό και υπάρχει μια κατηγορία μαθητών που είναι και στις δύο κατηγορίες. Δηλαδή δέχτηκε bullying και με τη σειρά της ξέσπασε εισαγωγικά πάνω σε κάποιους άλλους μαθητές. Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα βεβαίως ένα ζητούμενο είναι αυτό, ένα ζητούμενο είναι να υπάρχει και στήριξη και προς τις οικογένειες, γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι τα παιδιά πηγαίνουν στην αυλή του σχολείου, απλώς μεταφέρουν αυτά που κουβαλάνε από τα σπίτια τους, έτσι δεν είναι? Ναι, γι' αυτό είπα ότι είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα και κατά κανόνα η σχολική βία είναι έξω σχολική βία. Δηλαδή έρχεται από το σπίτι και με τη σειρά, αν θέλετε, και η βία μέσα στο σπίτι έρχεται απ' έξω. Ξέρετε, το γνωρίζουμε όλοι, το βιώνουμε. Η ελληνική κοινωνία υφίσταται μια οικονομική κρίση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι λογικό να λειτουργεί σορευτικά κάποια στιγμή. Οι άνθρωποι είναι λιγότερο ήρεμοι από ό,τι σε σχέση με το παρελθόν. Το καταλαβαίνουμε και εμείς. Δηλαδή και οι εκπαιδευτικοί το βλέπουμε και στα παιδιά, καθώς περνάει μια γενιά πίσω από την άλλη. Και την ίδια στιγμή έχουμε και ένα σύστημα εκπαιδευτικό που δίνει το βάρος μόνο στους βαθμούς και στις εξετάσεις. Σκεφτείτε τώρα αυτό που λένε ότι θα ξεκινάνε οι πανελλήνες ουσιαστικά από την πρώτη ηλικίου. Ναι, με το νέο αυτό σημαίνει και μια οικονομική αιμορραγία για τις οικογένειες και σημαίνει και ακόμα περισσότερο άγχος για τους μαθητές. Ένας μαθητής που έχει άγχος είναι επιρρεπής στο να δεχτεί να κάνει bullying. Άρα, κύριε Σουρουλή, πού βρισκόμαστε? Είπαμε για την πλατφόρμα, το μοναδικό μέτρο ουσιαστικά που έχουμε δει από πλευράς κυβέρνησης και μας λέτε ότι είναι δώρον άδωρον. Κάτι άλλο υπάρχει από πλευράς κυβέρνησης, υπάρχει στον ορίζοντα? Είχαμε ακούσει εξαγγελίες το τελευταίο καιρό ότι θα στελεχωθούν τα σχολεία με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Μέχρι στιγμής βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, όπως σας είπα, ο κανόνας είναι να υπάρχει ψυχολόγος ή κοινωνικός λειτουργός μόνο μία φορά την εβδομάδα. Κάποια σχολεία δεν έχουν καθόλου. Εδώ στο Ρέθυμνο έχουμε ένα, φανταστείτε, ειδικό σχολείο που δεν έχει καθόλου ψυχολόγο. Αυτό κι αν είναι. Πέρα όμως από τους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς λειτουργούς, χρειάζονται και εκπαιδευτικοί. Γιατί εάν τα σχολεία ήταν στελεχωμένα τουλάχιστον με εκπαιδευτικούς από την αρχή και ξεκινούσε το μάθημα το 7ωρο κανονικά, θα έμπαινε σε άλλη ψυχολογία και ο μαθητής. Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Νομίζω ούτε σε επίπεδο εξαγγελιών δεν έχουμε κάτι για το θέμα του bullying. Γίνονται βέβαια κάποια προγράμματα, κάποιες διαλέξεις, κάποιες ομιλίες. Όλα αυτά είναι καλά, όλα αυτά είναι χρήσιμα, αλλά δεν υπάρχουν για το πρόβλημα. Και, για να λύσουν το πρόβλημα, και ξέρετε, το πρόβλημα της τηλεόρασης δεν είναι μόνο τα σχολεία, είναι και οι άλλες δομές. Ας πούμε, τα κέντρα συμβουλευτικής και υποστήριξης που θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον αυτά στελεχωμένα.
Γιατί το πρόβλημα του bullying είναι κάτι που συζητιέται μέσα στο σχολείο, αλλά μπορεί ένας μαθητής να βγει και εκτός σχολείου και να πάει σε αυτό το κέντρο να συζητήσει με κάποιους εκεί. Mm. Όταν εκεί για να κλείσεις ένα ραντεβού χρειάζεται πάρα πολύ καιρός, γιατί δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό και υπάρχει μεγάλη αναμονή, νομίζω κάπου εκεί το έχεις χάσει. Και γίνεται και χειρότερο, γιατί εάν ο μαθητής αισθανθεί ότι μπορεί κάπου να έχει υποστήριξη και τελικά δεν την έχει, δημιουργείται μια απογοήτευση που μετράει ακόμη περισσότερο στην αυτοπεποίθησή του. Όλο λάθος. Όλο λάθος, πραγματικά. Όλο λάθος. Δεν ήθελα, ειλικρινά, δεν ήθελα να είναι έτσι. Ξέρετε, λέμε πολλές φορές. Το ξέρω. Το φανταζόμαστε. Δεν είναι θέμα γκρίνιας. Αποτυπώνουμε μια πραγματικότητα. Αλλά η αποτύπωση πραγματικότητας είναι προϋπόθεση για να βελτιωθεί πραγματικότητα. Mm. Ναι, κοιτάξτε, κύριε Στρουλή, το αποδομήσατε. Αλλά νομίζω αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό αποτυπώσατε. Εννοώ για την πλατφόρμα αυτή. Ναι, είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ πάντως μπορώ να γκρινιάξω λίγο, μιας και είπατε προηγουμένως για τις πλατφόρμες. Είπατε πολύ εύστοχα ότι τίνουμε πια για πάσα νόσον να έχουμε και μια πλατφόρμα που μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Και σκέφτηκα πόσο πολύ μας έχει κοστίσει στην ποιότητα της εκπαίδευσης ή στο τι τελικά έχουν μάθει τα παιδιά, πώς έχουν κοινωνικοποιηθεί τα παιδιά. Αυτό το γεγονός, οι πλατφόρμες, οι τηλεκπαιδεύσεις. Είμαι στο σπίτι μου και κάνω μάθημα μέσα από την οθόνη ενός υπολογιστή και παραλλήλως μπορώ να κάνω ένα σκασμό άλλα πράγματα με κλειστό μικρόφωνο και κλειστή κάμερα. Σωστά. Ευχαριστώ που το θίξατε. Είναι μια κουβέντα η οποία στην πραγματικότητα δεν έχει γίνει. Το προσπεράσαμε έτσι. Ασφαλώς θέλω να πω ότι η τεχνολογία χρειάζεται. Βέβαια. Αλίμονο. Δηλαδή δεν είμαστε τεχνοφοβικοί. Απλά φτάσαμε σε μια αποθέωση της τεχνολογίας. Και το είχαμε δει και μέσα στο διάστημα του εγκλεισμού με το λεγόμενο WebEx. Ότι το ίδιο το Υπουργείο, η ηγεσία του Υπουργείου περνούσε μία εικόνα ότι είτε κάνεις μάθημα στο σχολείο είτε κάνεις WebEx, είναι λίγο πολύ το ίδιο. Ναι, σωστό. Δεν αντιμετωπίστηκε δηλαδή σε μία λογική, ας πούμε, αν όχι αναγκαίου κακού, ότι κάπως θα βελτιώσει την κατάσταση αφού είναι κλειστά τα σχολεία, ας κάνουμε έτσι αυτό. Φτάσαμε σε μία τέτοια κατάσταση, να μην ανοίξω τη συζήτηση για προσωπικά δεδομένα, και ας άκουσα πριν και τη δική σας συζήτηση, η οποία σχετίζεται με αυτό, παρεμπιπτόντως τότε είχαμε στο Υπουργείο Παιδείας την κυρία Κεραμέως. Τώρα στο Υπουργείο Εσωτερικών με τα mail είναι πάλι κυρία Κεραμέως, σύντοση όχι, δεν ξέρω, απλά το αναφέρω, εντάξει. Ναι, υπάρχει λοιπόν και αυτό και φυσικά, όπως προείπα, και πολύ μεγάλο κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο. Προχτές διάβασα ότι όχι η πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων, η αναβάθμιση της πλατφόρμας της Τράπεζας Θεμάτων θα κοστίσει 600.000 ευρώ. Όταν τα σχολεία ζητάνε χρήματα από τους γονείς για να καλύψουν στοιχειώδη λειτουργικά έξοδα. Άστα. Εξεχρονισμός, κύριε Σουρουλή, αλλά... Ας το πούμε έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Και εσείς. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.